Γεια σας για το 7ο βίντεο CSS. Λοιπόν, τώρα εγώ εδώ έχω προσθέσει άλλα δύο άρθρα εδώ. Ένα με ID article 5 και ένα με ID article 6. Και αυτό το έκανα για να φανεί πιο ωραία η ιστοσελίδα μου. Αν πάμε στο CSS, θα δούμε εδώ ότι έχω δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά ό,τι έχω δώσει και στα προηγούμενα άρθρα. Ωραία. Λοιπόν, το έχω αποθηκεύσει. Αν τρέξουμε τώρα το αρχείο μας, θα δούμε τα άλλα δύο άρθρα που είναι εδώ κάτω. Και είναι τώρα δίπλα στο άλλο. Επίσης, έχω φτιάξει και το image. Εδώ, όπως έχω κάνει στα προηγούμενα άρθρα, εδώ έχω δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά στο image και στα δύο άρθρα που έχω κάνει. Εντάξει, στο 5 και στο 6. Αν δούμε τώρα, για να φτιάξουμε την ιστοσελίδα μας, να δώσουμε design, έχουμε χρησιμοποιήσει 178 γραμμές κώδικα. Καλό είναι όσο μπορούμε να έχουμε λιγότερες γραμμές κώδικα. Και πώς μπορούμε τώρα να το κάνουμε αυτό? Αν δούμε εδώ, το article 6, 4 και 2 έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά στον καθένα έχουμε δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άμα δούμε εδώ, το έχουμε ξαναγράψει. Το καθένα ξεχωριστά. Επίσης, το μόνο που διαφέρει είναι το article 5 που έχω πει ένα margin left 80 pixel να αφήσει απόσταση από αριστερά και margin right ένα pixel για να αφήσει μια απόσταση από το έκτο άρθρο, από τα δεξιά του. Το ίδιο έχω πει και στο article 3. Ένα margin left πάλι 80 pixel και margin right 1 pixel. Επίσης το ίδιο έχει και το article 1. Και αυτό το έκανα από ό,τι σας έχω δείξει και πιο παλιά. Το πρώτο άρθρο να αφήσει μια απόσταση 80 pixel ώστε να έρθει πιο εδώ και αναγκαστικά θα έρθει και το δεύτερο άρθρο πιο εδώ. Το ίδιο είναι στο τρίτο άρθρο, το ίδιο είναι και στο πέμπτο άρθρο. Δεν χρειάστηκε αυτό να το κάνω στο δεύτερο, στο τέταρτο και στο έκτο μου άρθρο. Αν δούμε εδώ, το δεύτερο δεν έχει αυτά τα δύο εδώ. Εντάξει, που έχει το τρίτο και το πρώτο. Το ίδιο είναι και στο τέταρτο, το ίδιο είναι και στο έκτο. Λοιπόν, άρα για να γλιτώσουμε τώρα κάποιες γραμμές κώδικα, μπορώ να σβήσω από εδώ το article 1, να μην το ξαναγράφω ξεχωριστά, και το article 5, και εφόσον το article 3 και το article 5 έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το article 1 εδώ, με το ID δηλαδή article 1, μπορώ να κάνω το εξής. Να βάλω ένα κόμμα εδώ και να γράψω article 3, όχι, που θέλω να έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ωραία, κόμμα article 5. Τώρα εδώ τι λέω, ότι τα συγκεκριμένα ID που πρέπει να βάλουμε κόμμα για να τα διαχωρίσουμε θέλω να έχουν αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά. Άρα τώρα δεν χρειάζεται να παίρνω το κάθε ID ξεχωριστά και να τα ξαναγράφω
και έτσι γλιτώνω κώδικα. Ας δούμε τώρα, από 178 γραμμές, ο κώδικας μου πήγε στις 154. Αν αποθηκεύσω, θα δούμε αν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επίσης όμως, το Article 2, 4 και 6 έχει και αυτό, έχουν και αυτά ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Άρα τι κάνω, βιβλίνω και από εδώ. Βάζω πάλι κόμμα και βάζω εδώ Article 4, κόμμα Article 6. Άρα πάλι τι λέω εδώ, ότι το 2, το 4 και το 6 θέλω ακριβώς να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, αντί να παίρνω το κάθε ενδείξει ξεχωριστά και να το γράφω ξανά από κάτω. Έτσι πάλι γλιτώσαμε κώδικα. Αν δούμε, πήγαμε στις 128 γράμμες από 178. Αν ας πούμε όλα αυτά τα ID είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν υπήρχαν αυτά τα δύο που δεν τα έχουν τα άλλα ID, μπορούσαμε όλα να τα βάλουμε σε μία γραμμή. Όμως επειδή διαφέρουν σε αυτά εδώ τα δύο που τα άλλα ID δεν το έχουν, γι' αυτό τα έβαλα ξεχωριστά. Article 1, 3, 5 και Article 2, 4, 6. Ας πάμε όμως στη CMATS. Εδώ βλέπουμε ότι όλα τα ID μέσα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Το image δηλαδή που έχουν μέσα τους. Άρα μπορούμε να κάνουμε το εξής. Θα σβήσω όλα αυτά για να μην τα γράφω ένα-ένα. Θα βάλω εδώ κόμμα και θα πω τώρα article 2 και ενώ image κόμμα. Article 3 και ενώ image κόμμα. Article 4 image. Ωραία, αντιγράφω αυτό, να μην τα ξαναγράφω. Θα αλλάξω μόνο τις ονομασίες. Εδώ θα βάλω Article 5. Και το 6. Αλλά τι λέμε εδώ. Όλα αυτά τα ID, εδώ, που έχουν μέσα το image, να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εδώ γλιτώσαμε τώρα πολλές γραμμές κώδικα. Επειδή δεν πήραμε το κάθε ID ξεχωριστά με το image, για να το γράψουμε ξανά και ξανά. Ας δούμε τώρα, από τις 178 γράμμες πήγαμε στις 95. Εντάξει, στις μισές, σαν να λέμε. Αν αποθηκεύσω τώρα, και τρέξω, βλέπουμε πως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό είναι καλό να το κάνουμε όταν έχουμε κάποιες κλάσεις ή κάποια ID που έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε το κάθε ID και να το ξαναγράφουμε από κάτω ξεχωριστά. Τα βάζουμε όλα σε μια γραμμή εφόσον έχουν τα ίδια, θέλουμε να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και λέμε ότι το ID με Article 1, 3 και 5 να έχουν αυτά.
Article 2, 4 και 6 να έχουν αυτά. Οι image τώρα που έχουν μέσα το ID, Article 1, 2, 3 και ούτω καθεξής, όλα αυτά δηλαδή, οι εικόνες τους μέσα να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα είναι ανόητο να παίρνω το κάθε ένα και να το ξαναγράφω από κάτω. Και είναι καλό πάντα να γλιτώνουμε γραμμές. Εντάξει, στο κώδικά μας. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο, θα τα πούμε τώρα σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας.